Διότι όλοι, λίγο πολύ, έχουν μία επαφή με το θέμα. Παράλληλα, είχαμε ετοιμάσει ορισμένα ρεπορτάζ, τα οποία δεν προλάβαμε να σας δείξουμε, διότι ήταν και συζητήσεις που γίνανε κλπ. Άρα λοιπόν, θα πάμε σε μία ακόμη εκπομπή. Και το λέω αυτό, διότι περιμένω από τον κύριο Ζελιλίδη, τον καθηγητή της Πάτρας, να μας μιλήσει πλέον ανοιχτά για ονόματα και διευθύνσεις, όπως είπε. Και είναι κρίμα να θυσιάσουμε τώρα τα ονόματα και τις διευθύνσεις. Δύο παραπέντε. Να το βάλουμε την άλλη Τρίτη Φερρυππίν, γύρω στις 11.30-12, που το βλέπει πάρα πολύ ο κόσμος. Και εκεί πέρα να τα ρίξουμε και τα ονόματα και τις διευθύνσεις. Σωστό. Ωραία. Ο κύριος Βρετός, λοιπόν, να ξεκινήσει ο κύριος Βρετός. Κυρίες και κύριοι, θέλω ένα κεντρικό ερώτημα, αν μπορείτε να απαντήσετε. Το κεντρικό ερώτημα σε αυτή τη στιγμή της εκπομπής που τελειώνουμε για όλους είναι ένα. Αφού έχουμε. Γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε και ποιοι δεν μας αφήνουν να τα εκμεταλλευτούμε. Μάλιστα. Κύριε Βρετός. Απαντώντας την κυρία, ήθελα να πω το εξής, ότι το θέμα... Στην ωραία κυρία. Στην πολύ ωραία κυρία, πράγματι. Το εκτιμώ το κομπλιμέντο. Και εμείς το εκτιμούμε. Το θέμα με την Τουρκία είναι το θέμα της υφαλοκρηπίδας. Πρέπει να λυθεί αυτό για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Α, μπράβο. Είναι θέμα λοιπόν. Εάν δεν λυθεί αυτό, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε τουλάχιστον σε αυτές τις ζώνες να κάνουμε γεωτήρηση. Ούτε και οι Τούρκοι. Τώρα, υπάρχει μια μεγάλη ιστορία. Αν θέλετε, πάρτε το βιβλίο του Σάκη του Πεπονή που αναφέρεται στον Μπάμπουρα και τις όλες αυτές τις ζωές. Είναι πάρα πολύ καλό βιβλίο. Πολύ διαφωτιστικό. Πολύ διαφωτιστικό. Και σκέφτομαι να... Ο Πεπονής από το κόμμα σας είναι ο μόνος που αντιστάθηκε στην κατάργηση της ΔΕΗ. Είναι ο μόνος μέχρι σήμερα υπουργός. Ο μόνος μέχρι σήμερα που ασχολήθηκε σοβαρά. Αγωνίστηκε, όχι σοβαρά. Σοβαρά με τα θέματα αυτά. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Και φέρνει το φυσικό. Με τον κύριο Πεπονή έχουμε έρθει σε επαφή. Έχουμε το βιβλίο. Το έχω διαβάσει το βιβλίο. Είναι εκπληκτικό και σε αποκαλύψεις και σε θέσεις. Στην επόμενη εκπομπή θα κάνω για τα πετρέλαια. Θα τον παρακαλέσω και θα έρθει, είμαι σίγουρος, εδώ στο στούντιο να μας μιλήσει για το θέμα αυτό. Θα είναι πολύ καλό. Άρα λοιπόν, συνεχίζουμε. Πράγματι έχει κάνει πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Δεύτερο, ξέρετε πολύ καλά ότι επειδή αναφερθήκατε στο Πασόκ. Το Πασόκ επί Ανδρέα Παπανδρέου. Είπε τότε ο Παπανδρέου, βυθίσατε τη χώρα τότε, σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι. Ήταν αυτός να έρθουμε που... στο σήμερα όμως καλύτερα. Επίσης είπε και τον πάμε. Κούλπα, έτσι. Διότι πάμε 87 τώρα, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή... Δεν είναι ώρα για ιστορία. Τώρα, για το σήμερα. Πολύ σημαντική βέβαια ιστορία. Πάρα πολύ σημαντική ιστορία. Δεν είναι καθόλου τυχαία αυτά που γίνονται σήμερα. Δυστυχώς τη συνθήκη του Ελσίνκη. Τη συμφωνία του Ελσίνκη δεν την εκμεταλλεύτηκε η Νέα Δημοκρατία. Έπρεπε να την εκμεταλλευτεί ώστε να πάμε την Τουρκία στη Χάγη. Προσπαθούμε τώρα να πάμε την Τουρκία στη Χάγη πιέζοντάς την από την ενταξιακή διαδικασία. Μπορείς να επιφυλάξεις την αξία. Δύο λεφτά. Μην κάνετε διάλογο. Τώρα, εκείνο κύριε Χαρδαβρέ που πρέπει να κάνουμε. Και σε αυτό νομίζω ότι η εκπομπή σας αυτή, και χωρίς να θέλω να κολακεύσω κανένα, δεν έχω και κανένα λόγο, συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να αρχίσουμε τις έρευνες. Διότι οι έρευνες έχουν σταματήσει και δεν είναι ανάγκη να τις αρχίσουμε εκεί που έχουμε προβλήματα. Έτσι. Πρέπει να τις αρχίσουμε εκεί που δεν έχουμε προβλήματα. Σωστά. Και στο Ιόνιο αλλά και στο Αιγαίο. Εκεί που δεν έχουμε προβλήματα. Και είναι πάρα πολλές οι γιατρές που μπορούν να γίνουν και εκτιμώ και τις εκθέσεις που έρχονται από τους ειδικούς ανθρώπους. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι μεταλλιολόγος, δεν είμαι και δεν είμαι ειδικός στα πετρέλαια. Σωστά. Και σέβομαι αυτά που έχουν γίνει, έτσι δεν είναι. Και πιστεύω ότι μπορεί να γίνει ένας φορέας σοβαρός. Και παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει μεγάλες ανάγκες οικονομικές κλπ., μπορούν να βρεθούν, να χρηματοδοτηθούν αυτές οι έρευνες από ανθρώπους που ενδιαφέρονται, από εταιρείες που ενδιαφέρονται. Και έχω την αίσθηση ότι μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Μάλιστα. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Στην Κύπρο η Αρχή Ενέργειας έχει πέντε άτομα. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Πέντε. Παρακαλώ. Ξεκινάμε από την αρχή. Έχουμε πετρέλαια. Υπόθεση εργασίας έχουμε. Είναι καλό που έχουμε πετρέλαια. Γιατί υπάρχει και η άλλη εκδοχή. Έτσι. Υπάρχουν λαοί που έχουν πετρέλαιο και είναι δυστυχείς. Βλέπε Νιγηρία. Ακούσαμε τον εμπειρότατο πρώην ΙΠΕΚ, τον κύριο Γιάννη Καψή, που εύχεται να μην βρούμε πετρέλαιο στο Αιγαίο. Λοιπόν, εμείς θα πούμε ότι είναι καλό να έχουμε. Στο Καστελόριζο. Εμείς θα πούμε. Στο Καστελόριζο νομίζω και αναφέρεται και για άλλους λόγους. Εμείς θα πούμε ότι είναι καλό, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις, να το πω έτσι, ομάδες χωρών, όπως είναι ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια. Αυτές που διαθέτουν ενεργειακούς πόρους είναι οι ισχυρότερες. Κάνουν παιχνίδι. Αυτές που μεταφέρουν ενεργειακούς πόρους, δηλαδή πετρέλαιο, φυσικό αέριο λέμε, οι οποίες είναι η αμέσως καλύτερη κατηγορία στην κλίμακα. Και η τρίτη και χειρότερη είναι αυτές που δεν διαθέτουν και εισάγουν. Και επομένως είναι εξαρτημένες ενεργειακά και βέβαια ευάλωτες. Εμείς είμαστε τουλάχιστον στη δεύτερη κατηγορία. Το ερώτημά μου είναι χάρη της διπλωματίας των αγωγών. Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο. Θα μπορούσαμε να είμαστε στην πρώτη. Γενικά. Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο σε όλους σας. Γιατί δεν τα εκμεταλλευόμαστε και ποιοι δεν μας αφήνουν να τα εκμεταλλευτούμε. Έδωσε μια πολύ ωραία απάντηση. Βάζοντας το θέμα. Απαντώ λοιπόν μια ακόμα ερώτηση. Μπορούμε μόνοι μας.
χρειαζόμαστε και την γνωσία των ξένων εταιριών εκμετάλλευση. Νομίζω ότι είναι θέμα τεχνικό. Έτσι. Αλλά είναι χρειαζόμαστε θέμα... να λύσουμε. Πολιτικό. Ολοκληρώνω. Χρειαζόμαστε να λύσουμε και το πρόβλημά μας με τους Τούρκους. Οι οποίοι Τούρκοι ζητούν συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου που υπάρχουν στο Αιγαίο. Με επιδιαιτητή ή ρυθμιστή του παιχνιδιού, βεβαίως την υπερδύναμη τους Αμερικανούς. Οι οποίοι επειδή λόγω γεωστρατηγικών συμφερόντων τείνουν να ευνοούν αυτή τη στιγμή την Τουρκία, όπως καταλαβαίνετε, αυτό συνεπάγεται ότι το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί με εκ των προτέρων δυσμενείς όρους για την Ελλάδα. Κύριε Παυλίδη. Λοιπόν, πετρέλαια υπάρχουν στο Αιγαίο. Απάντηση. Φαίνεται πως υπάρχουν. Φαίνεται. Προφανώς. Αφού δεν έχουν γίνει έρευνες, φαίνεται. Έτσι υπάρχουν. Ποια είναι η έκτασή τους? Κάποια έκταση. Είναι αξιοποιήσιμα? Δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Αυτό που δειλά είπατε. Το πολιτικό μέρος. Εφαρμογή του νέου δικαίου της θαλάσσης. Δεν το εφηρμόσαμε. Έστω και με τα βήματα που δειλά μπορούσαμε να κάνουμε. Εάν φτάσουμε στο σημείο αυτά να τα ξεκινήσουμε και αντιμετωπίσουμε και το θέμα το οποίο ο κ. Βρετός υπεγράμμισε και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, και όχι μόνο εμείς, ξεκίνησε από την εποχή του Αιμνής του Καραμαλή, οριοθέτηση Φαροκρηπίδος, με τον όποιο τρόπο. Μετά το 1974 έγινε βέβαια. Με τον όποιο τρόπο, Χάγη ή αλέως πώς, τότε τα πράγματα θα ακολουθήσουν άλλη πορεία. Μάλιστα. Κύριε Ζελίδη. Για μένα υπάρχουν δύο βασικά ζητήματα. Διογενές αέριο που μπορεί να εκμεταλλευτεί. Ιδρύτες υπό αμφισβήτηση. Πιστοποιημένα κοιτάσματα που γιατί δεν προχωράμε δεν ξέρουμε. Κατάκολλο επανομή. Και υπό ανίχνευση κοιτάσματα. Δεν είναι θεωρητικά τα μοντέλα που λέει ο κ. Παυλίδης. Τα μοντέλα μας και αυτές οι εκτιμήσεις κοιτασμάτων δεν είναι θεωρητικές. Απλώς περιμένουμε την επιβεβαίωση. Ξέρουμε τα πετρώματα, ξέρουμε τη δυνατότητα των αποθηκών, ξέρουμε τα μητρικά, ξέρουμε τις μονώσεις, ξέρουμε τις δομές. Εκτίμηση κοιτασμάτων κάνουμε. Το περιμένουμε. Συνεπώς περιμένουμε τη γεώτρηση για να το επιβεβαιώσει. Οι εταιρείες είναι έτοιμες. Δεν τις ψάχνουμε. Δεν μηδενίζω την αξία των μελετών σας. Να εξηγούμεθα. Ναι, απλώς επειδή αναφέρθηκε πολλές φορές σήμερα, δεν έγιναν έρευνες. Οι έρευνες έγιναν. Οι γεωτρήσεις λοιπόν. Το πετρέλαιο, εντοπίζεται δια της γεωτρήσεως. Συμφωνούμε. Συμφωνούμε. Στη στεριά και στη θάλασσα. Η γεωτρήση επιβεβαιώνει τα μοντέλα. Άρα είναι εκτιμήσεις. Προσέγγιση ποσοστού τάδε. Αν δεν πάει το τρυπάνι. Άρα δεν υπάρχει Θεός. Αν δεν πάει το τρυπάνι, δεν γίνεται τίποτα. Επειδή είπατε λοιπόν ότι την επόμενη φορά. Δώστε άδειε λοιπόν στου τρυπανιτζίδε. Εγώ θεωρώ ότι ήταν εσκεμμένη η διάλυση τη ΔΕΠ το 98. Ήταν εσκεμμένη η διάλυση τη ΔΕΠ. Αυτά τα σενάρια που είπατε προηγουμένω, αυτή πιστεύω ήταν η υποχώρηση. Η διάλυση τη έρευνα στην Ελλάδα. Λοιπόν, θα σα παρακαλέσω την επόμενη φορά να είμαστε μαζί για να συνεχίσουμε αυτή την. Κύριε Χαρδαμπέρα, στο Μαρούσι υπάρχει ένα εξαιρετικό υλικό. Στο περίοδου ΔΕΠ, στα υπόγεια του ΔΕΠ, το οποίο δια νόμου πλέον, περίοδου Σιούφα, να τα πούμε την άλλη ανήκει φορά στο κράτος και όχι στα ΕΡΤΕ. Και ποιος το διαχειρίζεται, κύριε Παρακτή. Αυτό θέλω να βγει από την εκπομπή του κύριου Χαρδαμέρα, να μαζευτεί και να πάει στον ιδιοκτήτη. Να δώσω και μερικές αποκλειστικές συνεισίες. Κύριε Βελαμπούλη, εγώ δεν θέλω να τον προσευτή και τον επιτάφη υπουργό, ο οποίος είπε ότι υπάρχει πετρέλαιο στην Ελλάδα. Θα ακούσει τον Μπερζίνσκι. Θέλω να πω το εξής. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Αυτό είναι προσωπικό είναι το θέμα. Θέλω να κάνω μια, γιατί εγώ θέλω να είμαι πολύ έντιμος. Η συνέντευξη Μπερζίνσκι δόθηκε στον κύριο Παχελά, τον πολύ καλό του Sky και της Καθημερινής. Και από εκεί το πήραμε. Λέω λοιπόν το εξής. Ζύπνιου Μπερζίνσκι. Η μεγάλη σκακέρα. Ένα εκπληκτικό βιβλίο γεωστρατηγικής. Το οποίο λέει: από το 1972 η Ελλάδα έχει πρόβλημα με την Τουρκία, διότι πολύ απλά υπάρχει το θέμα του πετρελαίου. Δεν υπάρχει πετρέλαιο στην Ελλάδα. Σήμερα, αν μου δώσετε ένα λογικό επιχείρημα όλοι εσείς, γιατί διεκδικούν τα Ήμια, τα Βραχάκια οι Τούρκοι, γιατί διεκδικούν το Καστελόζιο, λες και είναι μεγάλη πηγή χρήματος για τους Τούρκους, γιατί ξαφνικά οι Αμερικανοί αγάπησαν τον Γκουρεύσκι και ουσιαστικά την Ελλάδα για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Χωρίς λόγο γιατί. Για ποιο λόγο να γίνονται όλα αυτά? Αν μου δώσετε λογική εξήγηση πέραν των ορυκτών και του πετρελαίου, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, γιατί αυτές είναι η πηγή των προβλημάτων, όπως τα Φόκλαντ, απεδείχθη πρόσφατα ότι η σύγκρουση για να κάνει τα πετρέλαια, τότε έχω να συμφωνήσω ότι δεν υπάρχει πετρέλαια.